Ανησυχία και προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των επιστημόνων σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται χαλάρωση των μέτρων. Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται κατακόρυφα, καθώς και το άνοιγμα των συνόρων για τους τουρίστες έχει προκαλέσει σημαντικό αριθμό εισαγόμενων κρουσμάτων. Οι λοιμοξιολόγοι δεν σταματούν να υπενθυμίσουν ότι η χώρα δεν έχει τελειώσει με τον κορονοϊό και προειδοποιούν ότι είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθεί ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο. Ο πρόεδρος των ιδιωτών πνευμονολόγων, Παναγιώτης Ζώης, αναφέρθηκε στην ανησυχία αυτή, καλώντας όλους να τηρούν τους κανόνες και να αποφεύγουν το συνωστισμό ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους. Τα πράγματα, είπε, πήγαν καλά την άνοιξη για την Ελλάδα και τώρα φαίνεται πως έχουμε ξεθαρέψει. Δυστυχώς, είπε ο κ. Ζώης, καταφέρνουμε να συνωστιστούμε ακόμη και σε ανοιχτές εκδηλώσεις, σε εξωτερικούς χώρους, καλώντας όλους να είναι προσεκτικοί. Ο κ. Ζωής ρωτήθηκε και για τις εκδηλώσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και στις οποίες συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, για να ξεκαθαρίσει ότι ο ιός δεν κάνει επιλογή στα πρόσωπα. Τέλος, σχετικά με τα πανηγύρια, υπογράμμισε ότι καλό θα ήταν για φέτος να απαγορευτούν. Που έχουν να κάνουν με το πόσο γρήγορα εμφανίζονται καινούργια κρούσματα στην περιοχή ή όχι. Και περιγράφουν λοιπόν πιθανή έξαρση πάλι της νόσου τις επόμενες 20 μέρες με ένα μήνα. Αυτό είναι μια σκέψη, το πιθανολογούμε, δεν ξέρουμε αν θα προκύψει. Ας κάνουμε όμως κουβέντα λίγο για πιο πραγματικά έτσι, δεδομένα και πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και να αντιμετωπίσουμε εμείς. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την στάση μας και τη συμπεριφορά μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Τι εννοώ? Εννοώ το ότι επειδή τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα όλη την άνοιξη, παρά το ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων μέτρων που ελήφθησαν από την πολιτεία, παρά το ότι αυτό προέκυψε με κόπο και με αρκετές θυσίες, είτε πρόκειται για την προσωπική μας ζωή είτε για την οικονομική ζωή του τόπου, φαίνεται ότι πατώντας αυτά τα καλά δεδομένα, κάπου έχουμε ξεθαρέψει. Και έχουμε ξεθαρέψει λίγο παράξενα, με την έννοια το ότι καλό και χρυσό είναι το να μπορούμε να κυκλοφορούμε έξω, αλλά ειδικά κατά την περίοδο του καλοκαιριού, που οι συνθήκες οι περιβαλλοντικές και οι καιρικές είναι τέτοιες που επιτρέπουν τον μη συνωστισμό, εμείς καταφέρουμε πάλι να συνωστιστούμε. Καταφέρουμε πάλι να μαζευτούμε πάρα πολλοί άνθρωποι σε ένα περιορισμένο χώρο. Είτε αυτό γίνεται με αφορμή διάφορες εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και υπόλοιπες κοινωνικές εκδηλώσεις, είτε αυτό γίνεται επειδή θα πρέπει να έχουμε μια κοινωνική ζωή σε χώρους περιορισμένους σχετικά. Επομένως, νομίζω πως αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει άμεσο μέλημα όλων και άμεση προτεραιότητα το να το αποφύγουμε. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ζώη. Ναι, βλέπουμε και δημόσιες συναθρήσεις. Δηλαδή, είχαμε και επισκέψεις κυβερνητικών προσώπων, έτσι, όπου δεν τηρήθηκαν ιδιαίτερα μέτρα. Μετά είχαμε άλλες εκδηλώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα που πάλι συνοστίστηκε ο κόσμος. Πράγματα τα οποία δηλαδή εγκαλούνται οι πολίτες, αλλά από την άλλη μεριά και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν την εξουσία δεν φαίνεται να τα πολιτιούν. Συγγνώμη που θα μιλήσω σκληρό σήμερα, αλλά ο κορονοϊός δεν ξεχωρίζει αν θα είσαι πολιτικός, αν θα είσαι βουλευτής, αν θα είσαι πρωθυπουργός, αν θα είσαι ιερέας, μεγαλύτερος ή μικρότερος, αν θα είσαι απλός πολίτης, δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις. Που σημαίνει τα μέτρα αυτά ισχύουν για όλους μας. Εάν έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα που περιγράφεται, αυτό κακώς έχει γίνει και δεν πρέπει να ξαναγίνει σε καμία περίπτωση. Και το κάνω κουβέντα διότι τα κρούσματα που περιγράφουμε τις τελευταίες ημέρες είναι σποραδικά. Τα ανακαλύπτουμε στις πύλες εισόδου της περιοχής, από το εξωτερικό κυρίως, είναι σποραδικά, αλλά αυτά τα σποραδικά κρούσματα είναι αρκετά, εάν βρεθούν σε χώρους συνωστισμού, να αποτελέσουν εστία αναζωοπήρωσης της λίμωξης. Έτσι ξεκινήσει μια επόμενη λίμωξη. Δεν θα ξεκινήσει προοδευτικά, θα ξεκινήσει ξαφνικά. Είναι εντελώς με κανόνες παρόμοιους με τους κανόνες που ισχύουν σε μια πυρκαγιά στο δάσος. Από μια σπίθα ξεκινάει η όλη ιστορία. Εάν λοιπόν οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να αναπτυχθεί και να ευνοηθεί η λίμωξη, προφανώς και θα έχουμε αναζωοπήρωση της λίμωξης. Άρα, συγγνώμη που μιλάω τόσο σκληρά, αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αποφύγουμε και να διαψεύσουμε τους επιδημιολόγους. Νομίζω πως και οι ίδιοι επιδημιολόγοι θα χαρούν αν τους διαψεύσουμε. Δηλαδή, εάν δεν επαληθευτούν στο ότι θα έχουμε νέα αναζωοπήρωση, νέο κύμα της λίμωξης τις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα είναι χαρά για όλους μας να διαψευστούν οι άνθρωποι. Και ο μόνος τρόπος είναι αν τηρήσουμε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας. Μέτρα προστασίας που αφορούν την υγιεινή των χεριών μας, μέτρα προστασίας που αφορούν την καθημερινή υγιεινή σε κάθε επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο συνωστισμού και σε επίπεδο συνάθρησης σε χώρους, έστω και ανοιχτούς χώρους.
Όταν σε έναν ανοιχτό χώρο είμαστε σε πολύ κοντινή απόσταση με συνανθρώπους μας, η πιθανότητα μετάδοσης λίμωξης είναι τεράστια. Άρα και τα πανηγύρια πρέπει να βγουν εκτός, κάτι που φαίνεται ότι θα αποφασιστεί τις επόμενες ώρες. Και νομίζω πως αφενός θα αποφασιστεί και έτσι προς τα εκεί δρομολογείται αυτή η ιστορία. Άλλοι κουβεντιάζαν και λέγανε ότι θα πρέπει να έχουν πρώτα κακά αποτελέσματα και μετά να τα απαγορεύσουμε. Νομίζω πως δεν είναι. Το 2020 είναι καλύτερα να κουβεντιάζουμε για πρόληψη παρά για καταστολή μιας κατάστασης. Όταν βλέπουμε ότι οι πιθανότητες να αναζωπηρωθούν λοιμώξεις σε χώρους που έχουν πανηγύρια και τέτοιες γιορτές είναι μεγάλες, νομίζω πως είναι καλύτερα να αποφευθούν. Έχω αυτή την αίσθηση. Άρα είστε εσείς υπέρ του να απαγορευτούν. Προφανώς. Είμαι εγώ υπέρ αυτής της κατάστασης όταν. Σας θυμίζω πάλι λίγο στο παρελθόν. Λίγους μήνες πριν ξεκίνησε αυτή η ιστορία την περίοδο των Απόκρεων, όπου τότε υπήρχαν πολύ αυστηρά μέτρα και πολλοί κρινιάξαμε και λέμε κακώς πάψανε και δεν γίνανε οι εκδηλώσεις στις Απόκριες και καλώς δεν γίνανε τότε. Και ήταν ο λόγος για τον οποίο γλιτώσαμε τα παραπάνω θέματα. Κατά τη γνώμη μου, τη δική μου, καλό θα είναι να μην γίνουν πανηγύρια και τέτοιες εκδηλώσεις φέτος. Δεν χάλασε ο κόσμος για μια χρονιά, νομίζω.